Κινουρίας, Σπάρτης, Καρίτενας, Τρίπολης, Άργους και από τον Ναύπλιο. Το Ναύπλιο παρασόταν από τον Εμφύλιο, όπου την εποχή εκείνη οι Γρίβας, Στράτος και Φωτομάρας τον βομβάρδιζαν από το Παλαμίδι. Μεταξύ αυτών που είχαν καταφύγει στο κάστρο ήταν οι οικογένειες επιστήμων από τον Ναύπλιο, όπως η οικογένεια του Κανέλου Δελιγιάννη, ο γερουσιαστής Ρήγας Παλαμίδης, ο γέρος Φιλιάδης και άλλοι. Το φρούριο του άστρου Σαπόρθητο. Ήταν η πρώτη φορά που ο Ιμπραήμ απέτυχε να καταλάβει ελληνικό κάστρο. Επιπλέον, η νίκη στο άστρος, μετά τις ελληνικές ήττες στο Μανιάκι, στο Κρεμμύδι και στο Μεσολόγγι, αναπτέρωσε τις ελπίδες του αγωνιζόμενου γένους σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821, και συνέβαλε αποφασιστικά στην προσπάθεια του έθνους για ελευθερία και κρατική αποκατάσταση.